Είπα σήμερα να μιλήσω με έναν απροετοίμαστο αγρότη κατά επάγγελμα. Τολμώ να πω όμως με μία essence, άντε να το βάλω, διανόησης. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ήλιος στο Άργος και πολυγραφότατος για το αγροτικό ζήτημα και τον πρωτογενή τομέα. Αφήστε τα πρωτογενούς στην καθαρεύουσα. Το λέω για κάποιους που κάνουν κάποιες σημειώσεις. Είπα λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα εφόλης ύλης και για αρκετή ώρα με τον κύριο Σπύρο Καχρημάνη. Κύριε Καχρημάνη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Θέλω να ρωτήσω, ο αγροτικός σας συνεταιρισμός μετέχει στις κινητοποιήσεις? Ναι, μην ξεκινήσουμε με αυτό, θα φτάσουμε. Μετέχει, όχι, αλλά... με αυτό θα ξεκινήσω. Θα μου πείτε αυτό, μετέχει. Ωραία. Μετέχει, αλλά θέλω να το βάλω σε ένα πλαίσιο όμως. Βεβαίως. Ωραία, γιατί ξέρετε, κάθε στοιχείο νοηματοδοτείται σε σχέση με το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί. Λοιπόν, οπότε θέλω να κάνω πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο σε σχέση με τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ σήμερα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και να παραπέμψω και εσάς και τους ακροατές. Στις 12 Φεβρουαρίου του 2016, εγώ το έκανα σήμερα πριν από λίγο έτσι για να φέρω στη μνήμη μου πώς ήταν η δημοσιεύση εκείνη την εποχή. 12 Φεβρουαρίου έγινε λοιπόν ένα αντίστοιχο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα με 10.000 αγρότες, όπου πάλι υπήρχαν διθυραμβικά δημοσιεύματα, μεγαλειώδης κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα και πάλι μια ίδια παρακολούθηση. Δηλαδή είναι μια συστημική επικοινωνιακή διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δομημένο συνδικαλιστικό όργανο από την πλευρά της κυβέρνησης σε έναν τομέα. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί ακριβώς θέλουμε να τον κρατάμε διχασμένο, ανοργάνωτο και μη ικανό να εκφράσει ουσιαστικά προβλήματα και αιτήματα και να καταθέσει προτάσεις, παρά μόνο να εκτονώνεται σε ακραίες, όταν θα φτάνει σε ακραίες συνθήκες, για την κάλυψη οριακών αναγκών επιβίωσης. Γιατί αν δούμε ιστορικά τα αιτήματα των πλόκων, των συλλαλητηρίων, των αγροτών, τα τελευταία 40 χρόνια εγώ τα παρακολουθώ, είμαι 63 ετών, τα παρακολουθώ ενεργά. Μέχρι και το 2016 ήμουν και μέσα σε αυτή τη διαδικασία στο βαθμό που μπορούσα. Αν δούμε ότι όλα τα αιτήματα δεν μπορούσαν να μπουν, δεν είναι ευθύνη των γεωργών στα διαρθρωτικά ζητήματα, μιλούσαν για φορολογικό, ή αναφέρουν φέτος τα αιτήματα, ντίζελ, ΔΕΗ, ΕΛΓΑ, επιδοτήσεις, έλεγχο εισαγωγών. Δηλαδή, συμπτώματα εκφράζουν, δεν μπαίνουν στην ουσία. Λέει, τελειώσαμε και είναι αλήθεια, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Δώσε κάτι να σπρώξουμε το εξάμηνο. Και βλέπουμε. Αυτό συμβαίνει. Η κυβέρνηση, λοιπόν, το πολιτικό σύστημα, μάλλον, φροντίζει να μην υπάρχει μηχανισμός επικοινωνίας, διαβούλευσης, όπως έχουν αντίστοιχα, ας πούμε, συλλόγους ή δικηγόροι, όπου αναφέρει μέσα ο νόμος ότι είναι θεσμικά όργανα που υποχρεωτικά μετέχουν στο νομοπαρασκευαστικό έργο. Οι αγρότες που μετέχουν όταν διαμορφώθηκε, ας πούμε, η ΚΑΠ ή οτιδήποτε, πουθενά. Λοιπόν, αυτό το πλαίσιο ήθελα να βάλω. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω και κάτι άλλο. Θέλω να πω και είναι 20 Φεβρουαρίου, έτσι θέλω να καταγραφεί στην εκπομπή, έτσι. Είναι 10.30 το πρωί και 6.30 το απόγευμα είναι το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Το λέω έτσι για να υπάρχει η πληροφορία ιστορικά, γιατί χάνονται πολλές φορές όταν τα αναζητάμε στην έρευνα τα στοιχεία. Και έχουμε αυτή τη συζήτηση μαζί. Κύριε Καχρημάνη, καλά κάνετε εσείς και το υπενθυμίζετε. Θέλω να σταθώ λίγο στο σήμερα, γιατί πραγματικά είναι λιγάκι διαβολικά εντυπωσιακό και η αντιστοιχία με το 16 που αναφέρετε. Αλλά εγώ θα έλεγα, είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό ότι αν σκεφτείτε ότι πριν δύο μέρες τα ίδια ακριβώς κεντρικά μέσα που καλύπτουν από χθες το βράδυ λεπτό προς λεπτό την κάθοδο στην Αθήνα, έλεγαν τι εγκληματική πράξη θα ήταν για το κλινόν άστι η είσοδος των τρακτέρ. Αρκεί μια διαβούλευση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ένα συγκεκριμένος αριθμός, ένα συγκεκριμένο σημείο παρκαρίσματος. Εγώ είπα θα πάμε και για καφέ στο Ζώναρ στο τέλος, μαζί με τους υπουργούς. Και όλα καλά. Και όχι μόνο όλο καλά, αλλά ο Πρωθυπουργός λέει χθες ότι η ακαρπία στα λεφτόδεντρα είναι ως εδώ, παιδιά, τσαΐ και συμπάθεια
και ελάτε βάλτε πλάτη να αλλάξουμε την ΚΑΠ. Ποια ΚΑΠ? Αυτή που ψηφίσαν όλοι μαζί. Έτσι ακριβώς. Ακούστε, ακούστε. Έχουμε 4 εβδομάδες αυτή τη φορά κινητοποιήσεων. Και έχουμε και μια μεγαλειώδη, πραγματικά μεγαλειώδη, γιατί συμμετείχα, γιατί ήμουν στην Αγκρότικα, ένα συλλαλητήριο στην Αγκρότικα. Και έχουμε και 2 μήνες συλλαλητήρια στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πλαίσιο, το μικροπλαίσιο αυτή τη στιγμή. Αν η κυβέρνηση είχε τις προσλαμβάνουσες ικανότητες, αλλά και την πρόθεση, το πολιτικό σύστημα, θα επανέρχομαι, δεν θα αναφέρομαι σε κυβέρνηση, δεν είναι τη θέμα κυβέρνησης, και άλλοι να ήταν τα ίδια θα ήθελα. Λοιπόν, αν είχε λοιπόν το πολιτικό σύστημα τις προσλαμβάνουσες ικανότητες και την πρόθεση να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, θα είχε ενεργήσει ουσιαστικά. Θα είχε διαβάσει πίσω από αυτές τις γραμμές της μιας σελίδας, γιατί τι μπορείς να γράψεις σε μια σελίδα που είναι αναγκασμένη, και μπράβο τους που κατόρθωσαν οι αγρότες στα μπλόκα, στις συνελεύσεις, στην Νίκαια κτλ. Να συνοψίσουν, να συμψηφίσουν, να συμπιέσουν σε 7 αιτήματα. Όμως από πίσω αυτά σημαίνουν κάποια πράγματα στο διαθροτικό επίπεδο, στο οργανωτικό, την έλλειψη αγροτικής πολιτικής, έτσι, την έλλειψη συμμετοχής στις διαβουλεύσεις, την ΚΑΠ η οποία έγινε σε συνεννόηση με τις εταιρείες, ας πούμε, που παράγουν δεν ξέρω τι προγράμματα ή μελετητικές ή οτιδήποτε, γιατί πάνω σε αυτή τη λειτουργία στείνεται η ΚΑΠ. Θα μιλήσουμε για αυτή κάποια άλλη στιγμή. Άρα δεν υπάρχει κάποια πρόθεση εδώ. Ο σκοπός είναι να εξαντληθούν, να φανεί κάτι μεγαλειώδες, κάτι πολύ μεγάλο, όπως έγινε σας λέω και στο παρελθόν. Άρα η κοινή γνώμη και οι ίδιοι οι αγρότες που δεν θα είναι στο Σύνταγμα να πούν κοίτα τι δυναμικά. Άρα αυτό που πήραμε, το τίποτα, ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να πάρουμε με αυτό το μεγαλειώδες που μας παρουσιάζουν ότι συντελείται, ενώ στην πραγματικότητα έπρεπε να έχει διαβαστεί από την κυβέρνηση πολύ νωρίτερα ότι έπρεπε να κινηθούν σε άλλη κατεύθυνση. Κύριε Καχρημάνη, επειδή σας άκουσα εισαγωγικά που είπατε ότι εδώ που έχει φτάσει η ιστορία για τον αγροτικό κόσμο, έχει φτάσει ο κόμπος στο τέχνη, στο χτένι. Είναι θέμα επιβίωσης. Με συγχωρείτε, αν είναι θέμα επιβίωσης, και περνάω τώρα από την άλλη πλευρά του λόφου, χωρίς να κακίζουμε, αλλά εδώ για να βγουν και συμπεράσματα. Οι αγρότες πάνε με έναν πολιτικό ορθολογισμό του κολονακίου να διαδηλώσουν, και ποιο το νόημα αυτή τη διαδήλωση? Για να καταγραφεί στην εικόνα μια μεγάλη διαδήλωση, θα μπορούσαν να την κάνουν μεγάλη τη διαδήλωση, λέω εγώ, και στον μπλόκο της Νίκαιας. Λέω, παράδειγμα. Δεν εννοώ ότι πάω για να πάω, αλλά αν πάω και έχω συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικητικό, γιατί ακούω ότι και με κανέναν δεν θέλουν να συναντηθούν. Οπότε. Ναι. Κοιτάξτε. Πρέπει να δούμε το εξής. Ποιοι είναι οι αγρότες? Εδώ θα σας πάω λίγο, αφού θέλετε να πάτε στα βαθιά, με πάτε σε πολύ βαθιά ζητήματα, αλλά θα σας πάω εγώ ακόμα πιο βαθιά τώρα. Όταν μιλάμε για αγρότες στην Ελλάδα, σε τι αναφερόμαστε? Μου επιτρέψτε, το ρητορική είναι η ερώτηση, για να το σχολιάσω εγώ. Λοιπόν, όταν αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό κλάδο στην Ελλάδα, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, επιδευματίες, εμπόρους, υπαλλήλους, έχουμε κάτι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έτσι, δικαιώματα, υποχρεώσεις. Όταν αναφερόμαστε σε αγρότες ή και γεωργούς, μιλάμε για ένα ανομοιογενές μόρφωμα χωρίς οργανική σύνδεση. Έχει σημασία αυτό που, όπως σας το λέω. Ανομοιογενές μόρφωμα χωρίς οργανική σύνδεση. Θα σας δώσω 4 χαρακτηριστικά παραδείγματα που είναι τα συστατικά αυτού του μορφώματος. Μέσα σε αυτούς που λέμε αγρότες έχουμε 640.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ. ΟΣΔΕ σημαίνει ότι δήλωση ΟΣΔΕ σημαίνει ότι είσαι εν δυνάμει δικαιούχος αγροτικών επιδοτήσεων. Μάλιστα. 640.000 έγιναν το 2023. Ποιοι μετέχουν σε αυτή? Σε αυτή μετρέχουν γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, υπάλληλοι, επιδευματίες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Κάτοχοι γεωργικής γης που την βρήκαν, την αγόρασαν, την κληρονόμησαν, που δεν έχουν αγροτική παραγωγή, αλλά παίρνουν επιδοτήσεις. Αυτή είναι η 640.000. Αυτό το λέμε αγρότες στην Ελλάδα. Δεύτερη κατηγορία, 4. Είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί που μπορεί και να μην έχουν γη, να είναι νοικιαστές, να έχουν όμως παραγωγή, να βγάζουν μαρούλια, αλλά να μην παίρνουν επιδοτήσεις. Προσέξτε τώρα, έτσι. Να δούμε από ποιου ζητάμε να έχουν στρατηγική. Πάμε τώρα. Τρίτη κατηγορία, γεωργοί, κατά κύριο ή όχι επάγγελμα, έχουν γη. Δεν κάνουν όμως παραγωγή, εδώ έχει σημασία αυτό που θέλω να σας πω, και παίρνουν επιδοτήσεις. Έχουν βάλει φωτοβολταϊκά ή έχουν ιστορικά δικαιώματα
Εσείς στην Κρήτη έχετε ακούσει αυτόν τον όρο επανειλημμένος στα ιστορικά δικαιώματα. Βεβαίως. Έτσι. Θα σας πω γι' αυτό κάτι μετά. Τρίτη κατηγορία και τέταρτη κατηγορία έχουμε ελάχιστους που είναι γεωργοί κατά κύριο επάγγελμα, που έχουν και γη, κάτοχοι γεωργικής γης, έχουν παραγωγή και παίρνουν κάποιες επιδοτήσεις, λίγες ή περισσότερες. Λοιπόν, με αυτούς τους τελευταίους έπρεπε να μιλάμε. Αυτοί θα έπρεπε να είναι οι στιλοβάτες, οι γείτορες του αγροτικού χώρου. Εδώ όμως έχουμε όλο αυτό το συνοθήλευμα που δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να συγκροτήσει στρατηγική. Άρα τι κάνει, αντιγράφει μοντέλα κινητοποιήσεων. Πήγαν οι Γάλλοι στο Παρίσι, θα πάμε κι εμείς. Μην τους παρεξηγούμε δηλαδή. Δεν μπορούν, όχι γιατί δεν έχουν την ικανότητα, ίσα ίσα και τη στρατηγική την έχουν και την αναλυτική σκέψη την έχουν. Αν είχαν όμως το χρόνο, υπήρχαν τα όργανα και τα μέσα, οι θεσμοί, οι διαδικασίες, να μπορούν να διαβουλευτούν. Μπορείτε να φανταστείτε να γράφετε κείμενο, εσείς είστε δημοσιογράφος και γράφετε. Και εγώ ερασιτεχνικά, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ σε βουή να γράψω. Τι κείμενο να γράψω πολιτικό μέσα σε μια σύσκεψη, την Νίκαια με χίλια άτομα από κάτω. Όποιος και να ήταν δεν θα μπορούσε. Άρα εκεί κάνεις μια κοπτοραπτική να πας στα σημαντικά. Δεν μπορείς να φτιάξεις αυτό που λέμε κείμενο τεκμηρίωσης. Δηλαδή αυτό που λέμε στην νομοθεσία και τα λοιπά, τα έχοντας υπόψη, ξεκινάμε, έχοντας υπόψη ότι η ελληνική γεωργία φθήνει, ο πληθυσμός γυράσκει, τα χωριά ερήμωσαν, οι συνεταιρισμοί διαλύθηκαν. Αυτά έπρεπε να λέει πρώτα, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, όλο αυτό το πράγμα, συγγνώμη. Με πήρε η. Παρακαλώ, όχι. Ζωντανή είναι η εκπομπή. Με παίρνει το πάθος ορισμένες φορές. Συγχωρέστε με. Λοιπόν, αυτό θα έπρεπε να προηγείται, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα όργανο εθνικό, ξαναλέω. Άρα το ξέρει η κυβέρνηση αυτό πολύ καλά. Φροντίζει να μην υπάρχει, ώστε να υπάρχει έλλειψη συλλογικής ταυτότητας. Αυτό είναι το ζήτημα να ψάχνουμε. Αν υπάρχει συλλογική ταυτότητα σε ένα χώρο, εκεί μπορούμε να μιλάμε και για ιστορικότητα, μπορούμε να μιλάμε και για εξέλιξη. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα φεουδαρχισμό, ο οποίος έχει ξεκινήσει παγκόσμια και στην Ευρώπη εξελίσσεται με μαεστρία τα τελευταία 15 χρόνια, με φοβερή μαεστρία μέσα από την ΚΑΠ, όπου ο σκοπός είναι... Ας ακούσουν, επειδή εγώ μπορεί να μην τα λέω και πολύ καλά, ας ακούσουν οι ακροατές σας, οι ακροατές μας, την εκπομπή 17 Δευτέρου αντιθέσεις με τον κύριο Μανέτα και τον κύριο Λύκο, το δεύτερο σκέλος της εκπομπής που λέει, το κομμάτι που λέει «Οι παγκόσμιες τάσεις ελέγχου των κοινωνιών μέσω τροφών». Ας ακούσουν την εκπομπή σας 17 Δευτέρου, στις αντιθέσεις, και θα πάρουν μια πολύ καλή εικόνα. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να τα εκφράσω στον βαθμό που εκφράστηκαν από τους δύο... Κύριε Καχρημανή, παρόλα αυτά θα σας πει κάποιος, γιατί πολλές φορές πετάμε και το μωρό με τα νερά του. Εσείς δεν το κάνετε αυτό, σπέδω να το πω. Παρόλα αυτά θα σας πει κάποιος. Έστω και έτσι σε αυτές τις 2, 3, 4 εβδομάδες ένα πρωταγωνιστικό ρόλο δεν τον παίζουν κυρίως εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεων που κατά μείζωνα λόγο ασχολούνται με τη γη ή με την κτηνοτροφία, πάλι γη είναι. Και λιγότερο εγώ που θα πάω στο χωριό να βοηθήσω τον μπαμπά να μαζέψει αυτό που αυτός κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι απαραίτητα. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Καταλαβαίνω και έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε έτσι να είναι τα πράγματα. Παρόλα αυτά, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, όπως είδατε, έχει και σύσκεψη, συνάντηση ο Πρωθυπουργός και με την ΕΘΕΑΣ. ΕΘΕΑΣ είναι η Εθνική Επιτροπή Αγροτικών Συνεταιρισμών. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν έχουν μια συνδικαλιστική δραστηριότητα και λογικό είναι, εκ του ρόλου τους δεν έχουν. Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι συνδικαλιστών στην Ελλάδα, σε ύπνωση, μια κατάσταση, οι οποίοι κάθε φορά, αν δούμε λίγο την ανθρωπογεωγραφία, πρέπει κάποιος να μπει λιγάκι λίγο πιο βαθιά να δει την ανθρωπογεωγραφία των ανθρώπων και μετά να κάνει και μια ανάλυση. Αυτό το έχω προτείνει επανειλημμένως, δεν γίνεται, δεν μπορούν να το κάνουν, έπρεπε να το κάνει, ξαναλέω, ρίχνω τεράστιες ευθύνες στην υπεράνω εξουσία, δηλαδή στο πολιτικό σύστημα. Θα έπρεπε να γίνει μια ανάλυση ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι, δηλαδή μήπως αυτοί είναι η κατηγορία 1, δηλαδή έχουν φωτοβολταϊκά, έχουν εγκαταλείψει
τις καλλιέργειες παίρνουν επιδοτήσεις. Λέω εγώ, μήπως. Ναι, ναι, και καλά κάνετε και το λες. Λέω, είναι λαλίστατοι και αυτοί κατορθώνουν να βγαίνουν μπροστά και να διαμορφώνουν είτε από άγνοια είτε από δόλο. Εγώ δεν προσάρτω δόλο σε κάποιους εξ αυτών οπωσδήποτε, αλλά μπορεί να νομίζουν ότι ζητώντας ας πούμε αυτά ή πηγαίνοντας στον Πρωθυπουργό, που κακός ο Πρωθυπουργός, εφόσον να βάλω και αυτό το στοιχείο, εδώ μιλάμε για μια συντεταγμένη πολιτεία. Με ποιους διαβουλεύεις? Δεν έπρεπε να έχει φροντίσει, να έχει ένα όργανο, δηλαδή δεν έπρεπε να πει από πού προέκυψε ο καθένας εξ αυτών. Καλά κάνουν οι αγρότες, ξαναλέω, προσέξτε, γιατί εγώ είμαι σε ένα πολύ λεπτό σημείο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, αλλά δεν μπορώ και να κάψω το ρόλο μου, γιατί σαν γεωργός, γιατί και από εδώ ανήκω επαγγελματικά και κοινωνικά, και δίκιο έχουν οι αγρότες. Αλλά παρόλα αυτά, ξαναλέω, η κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα φρόντισε να μιλάει με τέτοια μορφώματα. Υπάρχει κάτι χειρότερο. Όχι απλά φρόντισε, αλλά έλεγε δεικτικά, για να δούμε ποιοι θα είναι πρώτα οι εκπρόσωποι, να μας πούν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν. Ναι. Καταλάβατε, είναι αυτό το παιχνίδι. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο της σημερινής κινητοποίησης, που θα αποτυπωθεί σε 6,5, με την εξής απορία πάρα πολλών ακροατών. Οι αγρότες καλά κάνουν, μου λένε, και διαμαρτύρονται. Δεν πάει άλλο. Το ερώτημα είναι, συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα να κάνουν μια κινητοποίηση στην οποία ούτε θέλουν άλλη επαφή, ούτε περιμένουν άλλη απάντηση, τους το έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση. Και την κάνουν για ποιο λόγο, ποιο είναι το όφελος? Για να γυρίσουν πίσω μετά και να πούνε ότι κάναν κινητοποίηση. Εκ των πραγμάτων, σας ανέφερα και προηγουμένως, η γεωγραφική, η απόστασή μας, ας πούμε, από το κέντρο λήψης των αποφάσεων που είναι η Θεσσαλία, εγώ είμαι Πελοπόννησος, στο Άργος, η έδρα μου, δεν μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα αυτών των ζητημάτων που θέτεται και των απαντήσεων που φαντάζομαι έχουν τεθεί και εκεί. Άρα δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ όμως θέλω να κάνω μια σύνοψη και να πω, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, κάποια πράγματα, πώς θα το έβλεπα ή τι θα έλεγα αν μπορούσα να είμαι εκεί. Άσχετα με τα ζητήματα που έχουν τεθεί, μάλλον παράλληλα με τα ζητήματα που έχουν τεθεί για τον ντίζελ, τη ΔΕΗ, τον ΕΛΓΑ, αυτά που είπαμε, επιδοτήσεις, έλεγχο εισαγωγών. Αυτά, είπαμε, αφορούν την κάλυψη οριακών αναγκών επιβίωσης το σήμερα. Είναι απαραίτητα για να υπάρξει μια συνέχεια. Να λάβουμε υπόψη ότι το κόστος της μετακίνησης των τρακτέρ και τα λοιπά γίνεται με έρανο. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάντα είχαν την άνεση, είχαν κάποια μικρά ελάχιστα αποθέματα σε αυτές τις περιπτώσεις οι ίδιοι οι γεωργοί να καλύψουν. Τώρα, από ό,τι πληροφορούμε, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω, γιατί μου το έχουν πει τουλάχιστον από 2-3 περιοχές, γίνεται με έρανο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λάβουμε υπόψη για τις συνθήκες στις οποίες έχει περιέλθει η ομάδα των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών στην Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ θα έβαζα δύο ζητήματα λοιπόν μέσα στα αιτήματα, μαζί με αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Πρώτον, ότι θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα, 2 μηνών, η κυβέρνηση να έχει θεσμοθετήσει ένα θεσμικό όργανο διαβούλευσης και εκπροσώπησης των εργοδοτών, τον κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Αντίστοιχο, ξαναλέω, γιατί είναι ως μοντέλο των συλλόγων δικηγόρων, το οποίο θα έχει εθνικό χαρακτήρα, θα μετέχουν υποχρεωτικά και θα πληρώνουν, έχει σημασία αυτό που λέω, από την τσέπη τους, για να το εκτιμούν την συνδρομή τους, θα έχει δικαιώματα αυτό το όργανο, όπως παλιά οι αγροτικοί σύλλογοι έδιναν τις άδειες για τις λαϊκές αγορές, βεβαίωσης για κατά κύριο επάγγελμα γεωργού, τις άδειες για να βγάλεις αγροτικό αυτοκίνητο. Αυτό ίσχυε παλιά με τους αγροτικούς συλλόγους. Το πρώτο αίτημα που θα προσέθετα θεσμικού χαρακτήρα θα ήταν αυτό, ένα όργανο αυτής της μορφής, αντιγραφή από το γαλλικό μοντέλο, το γερμανικό, το ισπανικό, το ιταλικό, υπάρχουν, δεν είναι δύσκολο αυτό. Εδώ περνάνε σε μια νύχτα νομοσχέδια. Σε 2 μήνες να γίνει αυτό. Και το δεύτερο αίτημα θα ξεκινήσει άμεσα πριν τις ευρωεκλογές, μέσω αυτού του οργάνου, με τους ίδιους τους γεωργούς και τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, συζήτηση για στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα έχει 3
χαρακτηριστικά. Πρώτον, σαφείς στόχους, ποσοτικούς και χρονικούς. Θα λέει δηλαδή ότι θα έχουμε σε 2 χρόνια τόσους τόνους παραγωγή τάρι η χώρα. Η περιγραφή των στόχων θα είναι λοιπόν σαφής. Θα έχει περιγραφή των πόρων, δηλαδή αυτοί οι γεωπόνοι θα κινητοποιηθούν, έτσι αυτά τα κεφάλαια θα ενεργοποιηθούν. Σκεφτείτε ότι το παλιό αίτημα, ο γεωπόνος στο χωράφι, έχει ξεχαστεί. Λιμνάζουν οι ανθρώπινοι πόροι, σπουδαγμένοι άνθρωποι με ικανότητες, είναι πίσω από υπολογιστές και δεν κάνουν τίποτα στα γραφεία σε όλες τις διοικήσεις, διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας στην Ελλάδα. Και το τρίτο, θα έχει μια συνεχή αξιολόγηση και ένα σχεδιασμό, ένα εξάμεινο. Διότι εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά που ακούτε για κοινή αγροτική πολιτική και για σχέδια κτλ. Τα χρόνια τώρα δεν έχουν καμία αξιολόγηση. Καμία. Πόσο κοινή αγροτική πολιτική είναι, κύριε Καχρημάνη, όταν περιλαμβάνει 27 διαφορετικά εθνικά σχέδια? Δεν υπάρχει καμία αγροτική πολιτική, αυτό το ξέρουμε όλοι. Πρόκειται για ένα θεωρητικό κείμενο που κάθε ένα από τα 27 κράτη, μέλη, το διαβάζει και το ερμηνεύει όπως θέλει. Αν θέλετε, έχω 2 παραδείγματα να σας δώσω από αυτού, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Η νέα ΚΑΠ έχει 10 στόχους. Ένας εξ αυτών λέει, έτσι, με βαρύβδουπους στόχους, εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για το σύνολο των Ευρωπαίων γεωργών. Έτσι αναφέρει επάνω ο δεύτερος στόχος. Και αυτό λέει ότι θα το επιτύχει, το δίκαιο εισόδημα δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαίων γεωργών, συνόλου των Ευρωπαίων γεωργών, με 27 διαφορετικά φορολογικά συστήματα, 27 διαφορετικά συστήματα ασφάλισης γεωργών, 27 διαφορετικά κόστη ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων, λιπασμάτων, επιτοκίων, συνεταιρισμών κτλ. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να μιλάει ότι είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι. Το ξέρουν και οι ίδιοι, αλλά ακριβώς επειδή όλος αυτός ο μηχανισμός της προπαγάνδας, του να βγάζουμε ωραίους τίτλους και ξέρετε εσείς τη δημοσιογραφία, λέει αν βγει ο τίτλος, τελείωσε από εκεί. Βγάλαμε τον τίτλο από το χωράφι στο πιάτο και αυτό μας ικανοποιεί, εντάξει, να λέμε συνθήματα. Λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε περισσότερα παραδείγματα, να αναφέρω μόνο ένα άλλο, ότι αναφέρεται στο θέμα ας πούμε της εκπαίδευσης των γεωργών, όπου στην Ελλάδα έχουμε τον Ελγό Δήμητρα που δεν κάνει απολύτως τίποτα και στη Γαλλία αντίστοιχα υπάρχουν 800 αγροτικά κολέγια και 200 καινοτόμα εκπαιδευτικά αγροκτήματα που πηγαίνουν οι αγρότες να πάρουν καινοτομία, να μάθουν κτλ. Με κοντά στις 20.000 στρέμματα. Λοιπόν, τι μπορείς να πετύχεις δηλαδή με αυτά τα πράγματα, αυτές τις διαφορές και τις ανισότητες? Δεν υπάρχει κάπου λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια γραφειοκρατία που εξυπηρετεί συγκεκριμένα λόμπι. Είναι πλέον ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και δεν είναι κάτι που το λέω εγώ τώρα, δεν καινοτομώ. Ας διαβάσουμε λίγο τι γίνεται στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή. Κύριε Καχρημάνη, σήμερα που μιλάμε έχετε συγκέντρωση στη Μασσαλία, μάλιστα πριν από λίγο ρίξαν τόνους σανό στην ομαρχία της Μασσαλίας, συγκέντρωση στην Μπρατισλάβα, συγκέντρωση στην Πράγα, συγκέντρωση στο Ντόβερ, συγκέντρωση στο Μιλάνο, συγκέντρωση στο Δουβλίνο. Και ένας βασικός άξονας της αντίθεσης στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, είναι ένα το κρατούμενο, η διαμαρτυρία για το κόστος της πράσινης μετάβασης ενεργειακά στον πρωτογενή τομέα, οι αθρώες εισαγωγές από τρίτες χώρες και οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, μάλιστα στη Γαλλία και στην Ιταλία φωνάζουν πάρα πολύ για τις συμφωνίες με τις χώρες Λατινικής Αμερικής, το Mercosur, ζητούν μειώσεις τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος για να παράγουν φθηνότερα και πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Αλλά βέβαια έχουμε πέσει και στην άλλη φαντασίωση ότι φυτεύοντας μόνο ανεμογεννήτρες σε βουνά και φωτοβολταϊκά στα χωράφια, αδιαφορώντας για τις περιοχές Natura, δάση και καλλιέργειες και τη γη, τα έχουμε πει αυτά εδώ. Εγώ θέλω λίγο να έρθω στην Ελλάδα, διότι ο αγροκτηνοτροφικός τομέας είναι πράγματι σε δραματική κατάσταση. Βλέπω τα στοιχεία της Ελστάτ, πάω στα επίσημα. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώθηκαν κατά 6,5 εκατομμύρια στρέμματα ή κατά 18,8. Στην κτηνοτροφία τα ζώα μειώθηκαν κατά 12,5 εκατομμύρια ή κατά 24,2.
οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή παραγωγή μειώθηκαν κατά 280.000. Άρα λέω εγώ, η αυτάρκεια σε όλα σχεδόν τα βασικά είδη διατροφής είναι σήμερα ζητούμενο? Ισχύει ότι έχουμε λήψεις? Σας τα βάζω όλα μαζί για να απαντήσετε συνολικά. Στο μαλακό στάρι, στο βοδινό, στο χοιρινό, στο αγελαδινό, στη ζάχαρη, στα οπωροκυπευτικά που είχαμε πλεονέκτημα, ισχύει ότι εισαγάγαμε το πρώτο 9μηνο του 23 500.000 τόνους οπωροκυπευτικών με 180.000 τόνους πατάτας, 24.000 τόνους κρεμμύδια, 21.000 τόνους λεμόνια, 21.000 τόνους ντομάτα, 5.000 τόνους μήλα, 4.000 τόνους πιπερίες. Ισχύουν αυτά ή είναι φουσκωμένα? Αυτά ισχύουν και ισχύουν περίπου 20 χρόνια. Βεβαίως αυτή η φορά γίνεται σταδιακά, έτσι. Δεν μπορεί, υπάρχει μια αδράνεια στο σύστημα γενικότερη. Όμως η διάλυση του τομέα όπως την περιγράψατε, εγώ θα έβαζα ως κυρίαρχο στοιχείο την διάλυση του ανθρώπινου δυναμικού. Μάλιστα. Της υπαίθρισης. Δηλαδή όλα τα άλλα μπορούν να αναταχθούν. Το γεγονός ότι ερήμωσαν τα χωριά και χάθηκε και η κοινωνική συνοχή και χάθηκε και η κουλτούρα της αλληλεγγύης αλλά και οι πόροι της αλληλεγγύης. Εγώ επειδή καταγράφω εδώ στην περιοχή μου όσο μπορώ λίγο το ιστορικό γύρω από τα πράγματα, έχω ένα αρχείο από τον Αγροτικό Σύλλογο του χωριού μου, Πυργέλα λέγεται το χωριό μου, που λειτουργήσε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου όλοι οι νέοι είχαν υποχρεωτική εργασία κάθε Σάββατο για να καθαρίζουν τους τάφρους. Μάλιστα. Τους δρόμους, ας πούμε, τις πλατείες, να παρέχουν γενικά κοινωνική εργασία, να συνεργάζονται μεταξύ τους στις αγροτικές εργασίες κτλ. Αντίστοιχα θα σας πω ότι στη Γαλλία πέρασε ένας νόμος, είναι κάποια χρόνια ισχύει τώρα, όπου είδαν αυτά τη διάλυση της υπαίθρου. Η μέση έκταση στη Γαλλία είναι γύρω στις 400 στρέμματα και 50 αγελάδες. Αυτό περίπου είναι, ας πούμε, το μέσο μέγεθος. Είδαν ότι δεν είναι βιώσιμο και εφήρμοσαν ένα νόμο, καθιέρωσαν, νομοθέτησαν ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο ΓΑΕΚ λέγεται το σχήμα αυτό, συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις, όπου όμορες εκμεταλλεύσεις, τουλάχιστον τρεις, συνήθως το βέλτιστο είναι τέσσερις, συγκεντρώνουν 1.200 στρέμματα και 150 με 200 αγελάδες. Έτσι αποκτάται μια βιωσιμότητα ώστε να μπορούν να έχουν και τις διακοπές τους, να ανταλλάσσονται μεταξύ τους, να κάνουν μια αλλαγή, ένα rotation, ας πούμε, στην εργασία. Τα τρακτέρ να μην παίρνουν ο καθένας ένα τρακτέρ, αλλά και οι τέσσερι ένα κτλ. Θέλω να πω, έφυγα βέβαια από την ερώτησή σας, αλλά είναι αυτή η δραματική κατάσταση. Έχει καταρρεύσει πλήρως ο πρωτογενής τομέας. Απλώς δεν μπορεί να το λάβει υπόψη της αυτό τα αστικά κέντρα, τα μεγάλα, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν. Διαμεσολαβούν τα σούπερ μάρκετ, πάει, βλέπει μαρούλια, δεν μπορεί να καταλάβει ότι τα μαρούλια είναι από την Τουρκία. Ούτε εμείς δεν τα διαβάζουμε που είμαστε του επαγγέλματος. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Εισαγωγή όλων των ειδών, έλεγχος, πολλές φορές γίνεται dumping, δηλαδή εισάγονται ακριβότερα προϊόντα τα οποία μπαίνουν μέσα με χαμηλότερες τιμές ώστε να υπάρξει αποθάρρυνση της ντόπιας παραγωγής και μετά, αφού δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός, να ανέβουν οι τιμές. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με τα σιτηρά και με την Ουκρανία που μπαίνουν και φωνάζουν ο κόσμος και με την Αίγυπτο και με το Μαρόκο και τα λοιπά. Αυτά είναι τα σχολιώματα αυτά. Μάλιστα. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, επειδή πολύ σωστά το θέσατε, κοινή αγροτική πολιτική κατ' όνομα ή για αυτούς που εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα, τις βιομηχανίες της αλυσίδας τροφίμου, εκεί μάλιστα, αλλά επειδή στις άλλες χώρες, μπορεί να κάνω λάθος, βρε αδερφέ, μία αξιολόγηση αυτής της κοινής αγροτικής πολιτικής, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω στην Ιταλία, που ξέρω και στην Ισπανία, γίνεται κουτσάστραβα. Εδώ γίνεται για να πεις ότι επανασχεδιάζεις ή φτάνεις στο αμήνο κόμπο στο χτένι και τότε ακούς τον εκάστοτε πρωθυπουργό να λέει «Ελάτε στην πλατεία να μου βάλετε πλάτη να πάω να διεκδικήσω αναθεώρηση της ΚΑΠ». Μα τι να διεκδικήσεις όταν έχεις συμφωνήσει ήδη? Ναι, η ΚΑΠ και τα αρχικά κείμενα δεν έχουν καμία συνοχή, τα ελληνικά. Δηλαδή
η κάπρε, η τελευταία, η τρέχουσα, είναι 1.300 σελίδες το έγγραφο. 1.306 σελίδες. Αν πάρει κάποιος να το διαβάσει, δεν θα βγάλει. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν υπάρχει καμία νοηματική συνέχεια. Υπάρχουν μόνο πίνακες με κάτι, νούμερα, στόχους κτλ. Δεν μπορείς να καταλάβεις απολύτως τίποτα. Ακόμη και οι λάθη πολλά συντακτικά και από κάθε μορφή, ακόμα και οι ημερομηνίες είναι λάθος, αν μπει να διαβάσει κάποιος το κείμενο. Και προβλέπονται κάποιες αξιολογήσεις, οι οποίες γίνονται εξ post, ας πούμε, δύο χρόνια, τρία μετά, οι οποίες γίνονται επικειμένων και το μόνο που κάνουν διαπίστωση ότι... Ξέρετε, ήταν να ξεκινήσει το 2015, ας πούμε, αλλά ξεκίνησε το 2017 αυτό το μέτρο και τελικά την πενταετία δεν υλοποιήθηκε παρά μόνο το 2%, αλλά πήρε μια παράταση. Αυτό δεν οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα κάποιον, άρα πρέπει να γίνει αυτό και να ληφθούν μέτρα. Mm-hmm. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι οι στόχοι πρέπει να είναι ποσοτικοί. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα της στρατηγικής διοίκησης, που όμως δεν εφαρμόζονται εσκεμμένα, γιατί ξαναείπα, μια γραφειοκρατία δεν είναι να τη λέμε έτσι. Μια γραφειοκρατία είναι ένα σύστημα δομημένο εδώ και χρόνια και έχει σαν σκοπό να αναπαράγεται. Δηλαδή παράγει γραφειοκρατία για να τη συντηρεί και να μεγαλώνει και να γιγαντώνεται. Άρα αυτό το μόνο... πράγμα συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα το μόνο που μετράμε τελικά, καταλαβαίνω εγώ, είναι τις άμεσες ενισχύσεις. Μετράμε τις άμεσες ενισχύσεις, ακριβώς αυτό. Αλλά προσέξτε τώρα, ενώ μιλάμε για... νομίζω ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, η περίοδος αυτή είναι ένα χρόνο 300 δισεκατομμύρια, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου λίγο. Ναι, ναι. Να πω το ποσό, δεν το θυμάμαι, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, αλλά πόσοι θα πηγαίνουν στη γεωργία πραγματικά είναι ένα ζητούμενο. Θα σας πω λίγο το εξής. Για ένα στρέμμα καλλιέργεια, ίδια καλλιέργεια στην Ελλάδα, έτσι, ένα στρέμμα, ας πούμε, ροδάκινο ή εσπεριδοειδή, μπορεί να υπάρχει γεωργός, μάλλον δικαιούχος επιδοτήσεων, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι από πίσω, γιατρός, δικηγόρος, γεωργός, πρώην γεωργός, μπορεί να κάποιος να παίρνει 0 επιδότηση, κάποιος να παίρνει 50 ευρώ και κάποιος άλλος 1.200 ευρώ. Έχουμε τέτοιο φάσμα, τέτοια ψαλίδα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλές από αυτές τις επιδοτήσεις πηγαίνουν στην ουσία στον αστικό χώρο ή σε παράπλευρες, σε παρασιτικά δραστηριότητες τύπου συμβουλευτική και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία απλώς απομυζούν από την ΚΑΠ. Η ΚΑΠ είναι ένας καλός μηχανισμός για να τονώνει την κατανάλωση γενικότερα στην Ευρώπη, να κάνει μια αναδιανομή πόρων, η οποία κανείς δεν ξέρει και δεν μετράει τα αποτελέσματα, και να παίρνουν και κάποια ψίχουλα οι γεωργοί για να νομίζουν ότι παίρνουν, ας πούμε. Χρησιμοποιούνται ως άλοθη δηλαδή οι γεωργοί και οι επιδοτήσεις. Θα είχαμε σοφία αν είχαν καταργηθεί, να το πω έτσι, για να... Πρέπει να καταργηθούν αυτές οι μορφές επιδοτήσεων. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, γιατί εδώ μετέχουν και ακροατές. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Καχρημάνη. Η πλήρης απαξίωση της πρωτογενούς παραγωγής οδηγεί ραγδαίως στην ήδη πλήρη εδαφοκάλυψη παραγωγικής γης από φωτοβολταϊκά λιβάδια. Στη Μεσόγεια Χαλκιδική και την Παιδινή Πιερία, που ξέρω, γίνεται ταχύτατη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων εκατοντάδων στρεμμάτων. Αν υπήρχε αυτάρκεια ενεργειακή, με εκμετάλλευση εγχώριων ενεργειακών πηγών, ούτε φωτοβολταϊκά ούτε ανεμογεννήτριες θα καταστρέφαν τη γη. Δυστυχώς όμως, μέσω της ΚΑΠ έχουμε πάει στο αμφίβολης, προσέξτε τι λέει, αντίληψης και ανάγνωσης περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Λες και τα εισαγόμενα δεν έχουν και αυτά τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μας μάρυναν τα αέρια των δικών μας αγελάδων. Ακούστε λοιπόν, επ' αυτού που είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει, άκουσα στην Αγκρότικα σε μια σύσκεψη για το θέμα του ανθρωπικού αποτυπώματος των βοηδών, ότι το σύνολο, το ετήσιο αποτύπωμα των βοηδών στην Ελλάδα, το ετήσιο αποτύπωμα άνθρακα των βοηδών στην Ελλάδα, είναι ισοδύναμο μίας πτήσης ενός Boeing 737, μίας πτήσης Αθήνα-Λονδίνο με επιστροφή. Λοιπόν, αυτό επίσημα στην Αγκρότικα, σε ημερίδα που έγινε. Και εγώ το παρακολουθούσα, γιατί δεν γνωρίζω από ξενοτροφία, και είναι
καθοριστικό. Αυτό να το κατανοήσουμε. Είναι ένα πρόσχημα όλο αυτό το πράγμα για να δημιουργεί. Σκεφτείτε ότι κάνουν εισαγωγή βοθινά από την Μποτζουάνα, ας πούμε, έτσι. Τεράστιο κόστος ενέργειας. Τεράστιο. Στην Ελλάδα το βοθινό, το 60% δεν ξέρω πόσο είναι, από τη Γαλλία. Ξέρετε τι logistics σημαίνει αυτά. Από το να έχω εγώ δίπλα στο χωριό μου, έπρεπε να υπάρχει ο κτηνοτρόφος όπου θα προμηθεύεται η τοπική κοινωνία. Αυτό σημαίνει κυκλική οικονομία για την οποία μιλούν. Και αυτό σημαίνει και προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνοχής της τοπικής κοινωνίας. Αυτά τα στοιχειώδη. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρουν. Σαφώς και τα ξέρουν. Χρειάζεται να τα πούμε. Όχι, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Άρα κάτι συμβαίνει. Άρα πρέπει να ακούσουν τον κύριο Λύκο. Επανέρχομαι. Συγγνώμη. Έτσι, την εκπομπή σας εννοώ, τις 17 Δευτέρου. Τι λέει για το σχέδιο του νέου φεουδαρχισμού. Εγώ το έγραψα ότι έχουμε μοντέλο νέου φεουδαρχισμού το 2012 στο βιβλίο μου. Πριν 12 χρόνια. Πλέον διαπίστωσα ότι πάμε σε ένα μοντέλο όπου το κεφάλαιο, το άειλο κεφάλαιο, που αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θέλει να αποκτήσει αξία. Για να αποκτήσει αυτό το κεφάλαιο αξία, πρέπει να τοποθετηθεί σε γη, σε νερά, σε ξενοδοχεία, σε παραλίες, σε λίμνες, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Αυτό για να συμβεί πρέπει να απαξιωθούν αυτά. Και επειδή ακριβώς υπάρχει η ιδιαίτερη σχέση του Έλληνα με την ιδιοκτησία, αυτό γίνεται σιγά σιγά, σταδιακά και μέσα από διάφορα σενάρια συμβολιακής γεωργίας, μακροχρόνιας μίσθωσης, leasing αγροκτημάτων. Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, είναι πάρα πολλά αυτά από τα οποία γίνονται σε μακροχρόνια ενοικιαζόμενες γεωργικές εκτάσεις. Άρα διατηρεί ο άλλος την εντύπωση ότι εξακολουθεί να είναι κάτοχος της γης των πατεράδων του, όμως έχει εκχωρήσει το δικαίωμα, έχει αποποιηθεί το δικαίωμα παραγωγής και μπήκαν φωτοβολταϊκά που σε 15 χρόνια δεν θα ξέρουμε τι θα τα κάνουμε, γιατί θα έχουν πέσει οι αποδόσεις και δεν θα ξέρουμε πού θα πάνε για ανακύκλωση. Άλλο θέμα αυτό, έχετε δίκιο. Λοιπόν, γιατί είναι τεράστια τα ζητήματα, δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε. Χρειάζεται, υπάρχει πρόβλημα γραμματισμού. Χρειάζεται, γι' αυτό... Τι εννοείτε, θέλω να μείνετε λίγο σε αυτό. Ναι, εντάξει. Κυρίαρχο, το ανέφερε και μία ακροάτριά σας, κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής, της αγροτικής πολιτικής, είναι οι συλλογικότητες. Είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Είναι το βασικό εργαλείο για να ασκήσεις αγροτική πολιτική όταν θέλεις να διατηρήσεις μικρομεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε μια περιοχή. Όπως είναι η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Δεν είμαστε εμείς Αμερική. Ξέρετε τα αφήγημα. Σας διακόπτω. Ποιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί που τα κάναν πετσετάκια, που τα διαλύσαν, που τα τρώγαν, που ήταν με τα δικά τους κομματόχαρτα μπλε, πράσινα, πράσινα, πράσινα και μπλε. Και κόκκινα και ροζ και τα λοιπά. Ποιοι συνεταιρισμοί εδώ, γιατί σωστά λέτε εσείς είναι θέμα γραμματισμού, πρέπει να μάθουμε και την αλφαβήτα. Ακριβώς. Το συνεταιριστικό κίνημα, ο συνεταιρισμός, δεν είναι φενάκι. Τον κατέστησαν φενάκι με τις ευλογίες κάθε φορά αυτού που είχε το κράτος ως λάφυρο. Κάνω λάθος? Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Προσέξτε τώρα. Οι συνεταιρισμοί δεν δημιουργούνται από τα κάτω προς τα πάνω. Νομίζει ο κόσμος, μα να μαζευτούμε. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει πλαίσιο. Εάν δεν υπάρχει πλαίσιο, και γι' αυτό και υπάρχουν οι συνεταιριστικές αρχές και αξίες και είναι γνωστές και εφαρμοσμένες όπου, και όπου είναι εφαρμοσμένες σωστά, υπάρχουν αποτελεσματικότητα. Ας πούμε, πολύ καλούς συνεταιρισμούς έχουν στην Ιαπωνία. Αν δεν το ξέρει ο κόσμος, στην Ιαπωνία υπάρχει μία κεντρική ένωση και όλοι οι γεωργοί είναι σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, σε κάθε χωριό υπάρχει παράρτημα, το οποίο είναι και παράρτημα της Αγροτικής Τράπεζας. Ένα τρομερό μοντέλο, ας πούμε, που άμα το αντιγράφαμε δεν θα συζητάγαμε τώρα. Δεν θα υπήρχε θέματα. Λοιπόν, προσέξτε. Βασικό στοιχείο, επανέρχομαι στο γραμματισμό για να το εξηγήσουμε. Τι λέει τώρα, οι αρχές των συνεταιρισμών λέει ότι, ακούστε παιδιά, η συνεργασία είναι δεξιότητα. Δεν είναι πηγαίο στοιχείο που προκύπτει έτσι επειδή είμαστε αγαπουλίδες, ας πούμε, και θα κάνουμε συνεργασία. Όχι. Διδάσκεται η συνεργασία. Το σχολείο. Μπαίνεις μέσα και σου εξηγούν ότι
Θα πρέπει, τι σημαίνει συνεργασία, τι σημαίνει ανταγωνισμός, πότε ανταγωνιζόμαστε, πότε συνεργαζόμαστε. Δεν είναι κάτι ενστικτόδες που προκύπτει σε μεγάλη και οργανωμένη μορφή. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν το θέμα της έλλειψης γραμματισμού που είναι μεθοδευμένο να μένει η κατάσταση σε αυτή την, όπως έχουν οι συνθήκες. Ξαναείπα, το σχέδιο είναι η απαξίωση των μέσων της παραγωγής. Όσο αερημώνουν τα χωριά, τόσο μένουν τα χωράφια χέρσα, τόσο γίνονται πιο ευάλωτα στο real estate, στο fund που θα έρθει και καραβοκή. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο το θέμα της Ουκρανίας, για να σας πω λίγα στοιχεία του τι συμβαίνει εκεί στον αγροτικό τομέα. Βεβαίως, βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, αν, βεβαίως. Θέλω με τη σειρά σας. Απλά κύριε Καχρημάνη, μου γράφουν πάρα πολύ εδώ ότι ωραίος ο κύριος Καχρημάνης, η απαξίωση της καλλιεργησιμότητας της γης κάτω από μόνιμη κάλυψη καθίσταται στο τέλος μη αναστρέψιμη μετά από λίγα χρόνια, όπως και της πλημμυρισμένης γης άμα την εγκαταλείψεις. Και κάποιος άλλος μου λέει εδώ, πάλι για αντιγραφές μιλάμε, για προσαρμογές. Η Ιαπωνία πάντως έχει το μεγαλύτερο ρυθμό εγκατάλειψη πέθρου της από όλες τις χώρες του κόσμου, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Νίκος. Ναι, μπορεί να είναι έτσι, δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το μοντέλο. Εγώ αναφέρθηκα στο μοντέλο. Το μοντέλο είναι εσωτερικό και σαν παράδειγμα δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί εκεί να μην δούλεψε ή να έχουν άλλες. Όχι να μην δούλεψε, να έχουν αλλάξει κάπως οι συνθήκες. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να καλύψουμε και όλα τα θέματα. Εντάξει, εντάξει. Όμως, για να λέω, βάζω το ζήτημα των ανθρώπινων πόρων και του γραμματισμού. Πέραν όλα αυτά συντελούνται, αλλά το κυρίαρχο είναι, διότι ξέρετε, δεν μπορεί κάποιος να γίνει κτηνοτρόφος, έτσι να ξυπνήσει και να γίνει κτηνοτρόφος. Δεν λέω και γεωργός δεν μπορεί να γίνει, αλλά άρα εφόσον έχουμε τεράστια, η αποδόμηση της κτηνοτροφίας είναι, δεν μπορούμε να την περιγράψουμε τώρα σε νούμερα. Ίσως θα πρέπει να βρείτε κάποιον πιο ειδικό, αυτά που είδατε και πολύ χειρότερα, που αναφέρατε και πολύ χειρότερα. Οπότε, αυτή τη στιγμή αυτό συντελείται, να διαλυθεί από να φιλορροήσει ας πούμε από πλευράς νέων ύπεθρο σε όλη την Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα κατά κόρον και έτσι να συμβούν αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως. Λοιπόν, πριν πάμε στην Ουκρανία, μου λένε εδώ κάποιοι, και τι εννοεί λέει ο κύριος Καχρημάνης, αν εγώ έχω μία περιουσία στο χωριό, την οποία δεν φροντίζω εγώ, τη φροντίζει άλλος, δεν δικαιούται αυτή η επιδότηση? Τι θα πει δικαιούται? Δικαιούται αυτός ο οποίος την δουλεύει και τον προϊόν και τα λοιπά. Αν υποθέσουμε ότι συμφωνούμε με ένα μοντέλο επιδοτήσεων. Εγώ είπα προηγουμένως ότι διαφωνώ με το μοντέλο της επιδοτήσεων. Ναι, ναι, είναι σαφές αυτό. Εγώ θα ήθελα να σας πω, εγώ θα ήθελα να είναι, προσέξτε, το μοντέλο των επιδοτήσεων παράγει αυξήσεις. Είναι κερδοσκοπικό. Γίνεται η ίδια η επιδότηση προϊόν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Πάνε οι αγρότες στον Πρωθυπουργό και τους λέει θα επιδοτήσω την ενέργεια για 2 και συν 6, 8 χρόνια σύνολο, ή 10 πόσο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε, έχει σημασία αυτό που θα σας πω. Εδώ δεν ξέρουμε τον άλλο μήνα πόσο θα είναι η τιμή της ενέργειας. Βγάλαμε τα ρήφα ότι θα είναι τόσο, προβλέψαμε, προέλεψαν, ποιοι τον προέλεψαν και με τι στοιχεία. Ότι θα και ξέρουν και θα επιδοτήσουν. Δηλαδή, δίνουν κίνητρο στους παρόχους να μην κατεβάσουν τις τιμές. Μια χαρά το λέτε. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας. Απόλυτα. Λοιπόν, προσέξτε, αυτό υποτίθεται ότι θα έχει ένα δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, στην ουσία, τώρα, αντί να τα δώσουμε στους γεωργούς και στη γεωργική παραγωγή, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι γεωργοί, με ενδιαφέρει η παραγωγή. Οι γεωργοί με την έννοια του να κάθονται στον καναπέ και να έχουν επιδότηση. Έτσι, αυτό λέω δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η παραγωγή. Άρα, αφού έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν το δίνεις στην Αγγλία κατευθείαν ως μείωση φόρου, όχι ως επιδότηση, δηλαδή παίρνω φόρους και τη μοιράζω στη συνέχεια ως επιδοτήσεις, οπότε δημιουργείται αυτό το σύμπτωμα που είπαμε προηγουμένως, αλλά δίνω έκπτωση φόρου στην Αγγλία για το πετρέλαιο. Πολύ απλά. Άρα δεν χρειάζομαι επιδότηση. Δώσε μου χαμηλό κόστος δίζελ, κάνε έλεγχο τιμών, όπου αυτή τη στιγμή οι εισρωές στην ελληνική γεωργία, εάν πάνε και αγοράζουν φυτοφάρμακα ο κόσμος στη Βουλγαρία και λοιπάσματα, τα ίδια. Οι ίδιες δραστικές ουσίες, τα ίδια προϊόντα, 40% φθηνότερα. Στην Ιταλία, 40% φθηνότερα. Εδώ γιατί λοιπόν πρέπει να τα πληρώνουμε ακριβώς? Αυτά. Ας εξοθολογιστεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα παρατηρητήριο τιμών,
Οπότε να ελέγχεται, αφού ξέρουμε ότι είναι πέντε οι εταιρείες που έχουν σπόρους και λοιπά, να ελέγχεται αυτή τη στιγμή η αγορά σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά όχι, η διάσπαση συνεχίζεται. Ενωμένη η Ευρώπη από τη μια μεριά και ο καθένας στο λαγούμι. Ο καθένας στο λαγούμι. Των νεοχριστιανών, έτσι, αυτό. Και το κράτος που κονομάει από το φόρο στο φόρο πάνω στο καύσιμο και μετά αυτό που σου επιστρέφει σαν επιδότηση, τάχα μου δήθεν, είναι και πολύ πιο πάνω από αυτό που θα εξυπηρετούσε έστω και στοιχειοδός την ανάγκη σου. Όμως πείτε τι για την Ουκρανία, αυτό που θέλατε να πείτε. Θα το πω, προσέξτε γιατί γίνεται όμως αυτό. Πρέπει να το καταλάβουμε και οι αγρότες και όλοι. Για ποιο λόγο το κράτος και ο μηχανισμός της γραφειοκρατίας θέλει επιδοτήσεις? Γιατί αυξάνει το διοικητικό κόστος και άρα δικαιολογεί προσλήψεις, γιατί θέλω υπαλλήλους να κάνουν διανομή των επιδοτήσεων, έλεγχο κτλ. Είναι πολύ ωραία στημένο υπό το πρόσχημα των επιδοτήσεων να φτιάχνουμε έναν μηχανισμό γραφειοκρατικό, να βολεύουμε τους μετέρους και να κατεβαίνουμε και να παίρνουμε τις εκλογές. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι θέμα γραμματισμού σε αυτά τα ζητήματα, ας πούμε. Λοιπόν, έχει και άλλη ανάγνωση. Έχει και άλλη ανάγνωση. Όταν κόβω τις επιδοτήσεις γιατί δεν βγαίνω δημοσιονομικά, να τα ρίχνω ότι φταίει ο μηχανισμός. Καταλάβατε? Που έκανε λάθος, καθυστέρησε το ένα τάγμα. Όλα μαζί. Γέλατε στην Ουκρανία. Λίγο έχω αγγίξει το θέμα της Ουκρανίας στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα. Λίγο το έχω αγγίξει. Αλλά θα πω έτσι με ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Η Ουκρανία διαθέτει 34 εκατομμύρια εκτάρια μαύρης γης. Μαύρη γη ονομάζεται το πολύ παραγωγικό χώμα. Έχει 5%, 5 φορές πάνω, 10% παραγωγικότητα μεγαλύτερη από ότι τα συμβατικά εδάφη, γιατί έχει τεράστιες ποσότητες οργανικής ουσίας. Λοιπόν, 34 εκατομμύρια εκτάρια, από αυτό που έχω βρει τα στοιχεία στο ίντερνετ, και λέγεται ότι είναι το 1 τέταρτο της μαύρης γης στον κόσμο. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις. Λοιπόν, η Ουκρανία όμως μέχρι το 2001 υπήρχε ένα νόμος ο οποίος απαγόρευε την πώληση σε αλλοδαπούς γης μέχρι το 2021. Το 2021 δέχτηκε πιέσεις από το Δούνου του για να πάρει κάποια χρηματοδότηση και άλλαξε αυτό το νόμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το 15% από ό,τι αναφέρουν τα στοιχεία, τα δημοσιεύματα Ιουλίου του 2023. Μέχρι τον Ιούλιο λοιπόν του 2023 το 15% αυτών των 34 εκατομμυρίων εκταρίων μαύρης γης ανήκει σε 5 εταιρείες, 3 ευρωπαϊκές, 1 κυπριακή και 1 αμερικάνικη. Πώς το ακούτε αυτό? Χώρια τις εκτάσεις που έχει αγοράσει ο Bill Gates εκεί. Εγώ σας λέω αυτά όλα, όποιος θέλει μπορεί να τα βρει. Άρα καταλαβαίνουμε που πάει το πράγμα με αυτό που λέτε, κύριε Καχρημάνη. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά που πάει το πράγμα. Και δεν ξύπνησαν οι Πολωνοί αγρότες να φωνάζουν έτσι. Ναι, λάτε. Οι Πολωνοί κλείσαν τα σύνορα τώρα. Λοιπόν, μάλιστα. Προσέξτε εδώ τώρα τι παίζεται. Πώς παίζεται όμορφα το παιχνίδι από τη γραφειοκράτεια. Ερχόμαστε λοιπόν στη μαύρη γη, να την πούμε έτσι, την υψηλής παραγωγικότητας γη, γιατί την έχουμε και εξαντλήσει την ευρωπαϊκή γεωργία, ευρωπαϊκή, τα χώματά μας, ας πούμε, από την υπερεκμετάλλευση. Ερχόμαστε λοιπόν στα πλούσια και παραγωγικά εδάφη, παράγουμε σιτηρά ή οτιδήποτε έχουμε, σόγια κτλ. Τα φέρνουμε στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε στο ίδιο consortium που είναι οι τράπεζες, οι εταιρείες πόρων, τα σούπερ μάρκετ, τα logistic, ένα. Και τρώμε κάθε βράδυ με τους διευθυντές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι η παρέα. Αυτό λέγεται, την πολιτική ανάλυση λέγεται παρεοκρατικός καπιταλισμός, crony capitalism. Αυτό είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται τώρα. Λοιπόν, είναι μια παρέα διοικητικών, τους έχουμε βάλει μπροστά, τους δίνουμε 20.000 το μήνα, είσαι γενικός διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το βράδυ θα τρώμε και θα σου λέμε, μπορεί να μην τρώμε και μαζί, να τρώσουμε με τη γραμματέα μου, και θα σου λέμε εμείς που είμαστε οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ και τα φαντ, και τα λέω, μια παρεούλα, θα σου λέμε πώς θα παίζετε το παιχνίδι. Έρχονται λοιπόν τα προϊόντα μέσα στην Ευρώπη. Τα προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί χωρίς κανόνες. Ούτε περιβαλλοντικός, ούτε ανθρακικού αποτυπώματος, ούτε καμία πρόβλεψη. Έρχονται εδώ και υποτίθεται ότι μπαίνουν φτηνά.
Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι μπαίνουν φτηνά, γιατί μπορεί να μπαίνουν φτηνά σε επίπεδο πρώτου εμπορικού σταδίου, δηλαδή στην τιμή σε επίπεδο παραγωγού, αλλά καταλήγουν πανάκριβα στο σούπερ μάρκετ. Πολύ λίγο φτηνότερα από ό,τι αν είχαν αγοράσει τα ευρωπαϊκά. Έτσι λοιπόν πέφτουν οι αξίες, γίνεται ντάμπινγκ, πέφτουν οι αξίες, φωνάζουν οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη, τους δίνουμε και κανένα ψίχουλο να πάνε πίσω. Έτσι, δεν πειράζει, εμείς θα συνεχίσουμε μετά. Θα κάνουν και δήθεν τώρα, είπαν ότι θα κόψουν κάτι από τα 50 δισεκατομμύρια της Ουκρανίας, τη βοήθεια. Προφανώς το έχετε ακούσει αυτό. Ακούστε εκεί τι παιχνίδια έχει παιχτεί εκεί. Προσέξτε. Η Ουκρανία έχει λάβει με τα επίσημα στοιχεία μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 85 δισεκατομμύρια. Και στις 6 Φεβρουαρίου είπαν ότι θα δώσουμε άλλα 50 δισεκατομμύρια το 2024-2027, δηλαδή 12,5 εκατομμύρια το έτος. Άρα θα κόψουν κάτι, θα κόψουν 2,5 ας πούμε, δισεκατομμύρια και θα τα δώσουν και κάτι έγινε. Αυτά όμως τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τίποτα από αυτά που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή, τη μεγάλη μπίζνα που γίνεται στην Ουκρανία. Διότι 500 δισεκατομμύρια περίπου συσσωρεύεται κεφάλαιο αυτή τη στιγμή από BlackRock, από JP Morgan, από McKinsey κτλ. Συσσωρεύονται για να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στην Ουκρανία. Διότι όπως γράφει ο τύπος, όλη η Ουκρανία είναι για πώληση. Όλη η Ουκρανία, υπάρχει άρθρο δηλαδή, «The whole Ukraine goes to sale». Στο Modern Diplomacy 17 Ιουλίου του 2023, όποιος τον διαβάσει πραγματικά θα πάρει πάρα πολλές πληροφορίες για αυτό το θέμα. Λοιπόν, άρα μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Άλλωστε δεν είχε κανένα ρόλο και λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει μέσα σε αυτήν την διαδικασία με την Ουκρανία παρά μόνον για τις business. Αυτό έχει σημασία, θέλω να το σχολιάσω. Προσέξτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έπρεπε να εμπλακεί με καμία πλευρά σε αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή θα ήμουν αντίθετος αν είχε εμπλακεί και με τη Ρωσία. Έτσι. Δεν είχε κανένα λόγο η γυραιά Ήπειρος να μην δείξει σοφία, σύνεση, ομόνοια, ειρήνη, ασφάλεια, να ήταν πρεσβευτής αυτό. Ακούστε παιδιά, εμείς έχουν τελειώσει στην κουλτούρα της Ευρώπης οι πόλεμοι. Καλά. Δεν είμαστε με καμία πλευρά. Σταματήστε, δεν θέλουμε ένα παιδάκι, ένα σπίτι δεν θέλουμε να γκρεμιστεί. Αυτή ήταν ο ρόλος της γυραιάς Ηπείρου. Να αποκαταστήσει ιστορικά το ρόλο της και να ξαναρθεί στο ύψος της ιστορικής της ευθύνης. Αλλά παίξαμε το παιχνίδι να πάμε να στήσουμε business. Επειδή ξεφτυλίστηκε η Ευρώπη, πάμε να πιάσουμε το γείτονα, να του πάρουμε ό,τι έχει απομείνει. Αμετροέπεια και υποκρισία. Κύριε Κακρυμάνη, θέλω να ακούσετε μερικές παρατηρήσεις ακροατών. Λέει ο Νίκος εδώ, αν αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Κακρυμάνης, είναι αγρότης, πού είναι, διερωτώ με τι ξέρουν όσοι αναλαμβάνουν υπουργοί. Καλά, αυτό είναι ένα θέμα. Και θέλω να πω ότι η κατά επάγγελμα στον τομέα ευθύνης τους δεν σημαίνει ότι κατά τεκμήριο είναι και καλή υπουργή. Να το έχετε υπόψη σας. Ο καλύτερος υπουργός οικονομικών στην Ελλάδα δεν είχε καμία σχέση με τα οικονομικά. Δεν λέει κάτι αυτό από μόνο του. Και έτσι ισχύει πάντα. Λοιπόν, λέει άλλη φίλη Ελένη, ας κάνει την αρχή ο καλεσμένος και θα τον βοηθήσουμε πολύ από εμάς αφιλοκερδός. Φυσικά πάντα υπάρχει ο φόβος των απειλών σε κάτι που ξεκινάει για το κοινό και δίκαιο καλό. Ο καλεσμένος θα σας γίνει ένα καλό παράδειγμα για τους νέους κύριους αγρότες. Αν ήμουν Ελλάδα, σίγουρα θα πήγαινα Σύνταγμα σήμερα. Όλοι πρέπει να βγουν στο Σύνταγμα, όχι μόνο οι αγρότες. Άλλος φίλος ο Γιάννης μου λέει, στη Γαλλία για να γίνεις αγρότης το απαιτούμενο επίπεδο γεωργικής κατάρτισης είναι όλο και πιο υψηλό. Για να λάβετε την απαραίτητη βοήθεια για την εγκατάσταση πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα μπακαλωρέα προ. Το δίπλωμα αναφοράς είναι το BAC Pro, Driving and Management of Agricultura Operations στη Γαλλία. Άλλος φίλος μου λέει, ισχύει απόλυτα αυτό που λέει ο κ. Κακρυμάνης με τις επιδοτήσεις και το λέω εκ των έσω. Στη Μεσσηνία, σε χωριά των 100 κατοίκων, δίνονται επιδοτήσεις σε τριπλάσιο αριθμό προσώπων. Φυσικά, κανείς από αυτούς δεν είναι κατά επάγγελμα αγρότης και ζουν σε αστικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα, συνταξιούχοι του δημοσίου, η συντριπτική πλειοψηφία. Άλλος φίλος λέει: Πολωνοί αγρότες κλείνουν τα σύνορα. Ο Ουκρανός Υπουργός Γεωργίας τους βρίζει και τους λέει τεμπέληδες και ζητά από την πολωνική κυβέρνηση να τους τιμωρήσει παραδειγματικά.
Άλλος φίλος, ο Δήμος. Οι Πολωνοί έκλεισαν τα σύνορα στην Ουκρανία, αλλά στέλνουν όπλα στην Ουκρανία. Καθίστε στον Ταχάο, οι λαοί. Αυτό συμβαίνει. Και τέλος, ο κύριος Γιάννης, για αυτό που είπατε, στείλει κάτι αναλυτικό. Θέλω να τα ακούσετε και εσείς και οι ακροατές, και μετά η αποφώνηση είναι δική σας. Λέει εδώ, η ρωσική ειδική στρατιωτική επιχείρηση, η εισβολή δηλαδή, λαμβάνει χώρα στα λεγόμενα μαύρα εδάφη, που είπε ο κύριος Καχρημάνης, της Ουκρανίας, που έχουν πωληθεί ήδη, αλλά και συνεχίζονται να πωλούνται σε ξένους μεγαλοκαρχαρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποιος κατέχει, λέει, τα εδάφη αυτά? Το 21, όπως σωστά είπε ο κύριος Καχρημάνης, ο νόμος για την πώληση γης τέθηκε σε ισχύ στην Ουκρανία. Τα στοιχεία είναι από την Australian National Review. Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει τη νέα νομοθεσία για να κάνουν επενδύσεις στη Μαύρη Γη, στα μαύρα εδάφη. Σήμερα, λέει, η Cargill, η Monsanto, η DuPont, επενδυτές Vanguard, BlackRock και Blackstone, φέρεται να κατέχουν το 40% της ουκρανικής καλλιεργήσιμης γης. Σε αντάλλαγμα για την πώληση γης, η Ουκρανία πήρε πράγματι δάνειο 17 δις δολαρίων από το Δέλτα Νιτάφ. Τα γραφεία των εταιριών άνοιξαν στο Κίεβο μέσω ορισμένων ενδιάμεσων εταιριών. Ήδη το 22 οι εταιρείες κατήχαν το 78% του κεφαλαίου γης της περιοχής Σούμι, το 56% του Τσερνετσίβ, το 59% της Χερσόνας, το 47% του Μικολάιεφ. Κατέχουν επίσης το 34% της γης στις περιοχές του Κιέβου και του Ντιμπροπετρόφσκ, αν τα διαβάζω σωστά. Επίσης, το 2013 η South China Morning Post ανέφερε ότι η Κίνα, που εκπροσωπείται από το Σώμα Παραγωγής και Κατασκευών Xinjiang, έχει αποκτήσει 3 εκατομμύρια εκτάρια ουκρανικής γης στο μέγεθος του Βελγίου, που μισθώθηκε για 99 χρόνια με δικαίωμα εξαγοράς. Και αναφέρει άλλα εδώ στοιχεία, άρα σχεδόν, όχι σχεδόν, απολύτως σας επιβεβαιώνει εδώ ότι παγκοσμίως έχουν πέσει όλοι από πάνω στα μαύρα εδάφη. Οπωσδήποτε. Είναι έτσι, είναι ακριβώς. Το είπε πόσο καλύτερα θα μπορούσε να υποθεί αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κύριε Καχρή, όμως, Παρακαλώ. Επειδή πρέπει να κλείνουμε, θα ήθελα η αποφώνηση να είναι δική σας στο διατάφτα και θα τα ξαναπούμε. Γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θέλω να το πω. Ότι ο κόσμος που ασχολείται στον πρωτογενή τομέα έχει ποιότητα και έχει και βάθος, και αυτό φάνηκε γιατί ο κύριος Καχρημάνης δεν είναι ένας κούκος μόνο, λάθος το έχετε καταλάβει, απλά αποφάσισε κάποια στιγμή να τα γράψει κιόλας ο άνθρωπος. Αυτή είναι η διαφορά. Η αποφώνηση δική σας, κύριε Καχρημάνη. Τι πρέπει να καταλάβουμε σήμερα, λοιπόν, όλοι, όχι μόνο οι αγρότες, όλοι οι Έλληνες πολίτες? Γιατί η εθνική στρατηγική, αφήστε το, κοντά στις εκλογές, είτε είναι εθνικές είτε ευρωεκλογές, ακούμε όλους, σε όλους τους τόνους, ο πρωτογενής του πρωτογενή, τον πρωτογενή, ο πρωτογενή τομέα. Εθνικό σχέδιο, και μάλιστα με μια στρατηγική που είναι να αρμονίζεται με τη στρατηγική των Βρυξελών, για την οποία ακούσαμε τι είπατε. Τι πρέπει να έχουμε κατά νου? Ακούσα. Εγώ έχω αντιληφθεί τα τελευταία 15 χρόνια ότι το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, μάλλον του δυτικού κόσμου που έχω αντίληψη, πολιτικό σύστημα είναι αυτιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Έχει μια εσωστρέφεια, με αυτή την ιδιότητα, έτσι το πολιτικό σύστημα αναφέρομαι, όχι σε πρόσωπο. Έχει μια εσωστρέφεια και μια έλλειψη αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με το τι συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε δύο ξεχωριστά συστήματα, ας πούμε. Το σύστημα το πολιτικό, το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και πολιτικό, το οποίο σκέφτεται αυτή τη στιγμή εκτυπώσεις κρέατος, εκτυπωτές κρέατος, πώς το λέμε, γενετικά τροποποιημένα προϊόντα κτλ. Και κατάργηση της συμβατικής γεωργίας όπως την ξέραμε, που σημαίνει κατάργηση της κοινωνίας της υπαίθρου, που σημαίνει πλήρη ανατροπή της ανθρωπογεωγραφίας πόλης των 15 λεπτών και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα δυστοπικά δεν είναι τώρα. Ο κόσμος, ξέρετε, έχει ένα πρόβλημα, μήπως χαρακτηριστεί, ας πούμε, συνωμοσιολόγος. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό είναι όταν έχεις έλλειψη αυτοπεποίθησης, πρέπει ο καθένας να γυρίσει και να κοιτάξει μέσα του. Χρειάζεται μια αυτοεπίγνωση, μια διαδικασία να συνειδητοποιήσουμε ξανά και να βρούμε αξίες ουσιαστικές στην Ελλάδα. Όλοι έχουμε, υπάρχει αυτό, εγώ το λέω, η αγροτική Ελλάδα. Όλοι έχουν μια σύνδεση, όλοι έχουν ένα χωραφάκι, ένα μπαπού κτλ. Και αυτό
τους αγαλιάζει και τους ενδυναμώνει. Αυτό πρέπει να το... Τώρα είναι λίγο οραματικό αυτό που λέω, αλλά δεν μπορώ να κλείσω με κάτι άλλο. Αν δεν πω ότι θα πρέπει όλοι να ανατρέξουμε μέσα στις συνειδήσεις και στις καρδιές την αγροτική Ελλάδα που θέλουμε, τα προϊόντα που θέλουμε να τα φέρνουμε από τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι θα είναι χαρούμενοι, θα είναι μορφωμένοι, θα είναι νέοι, θα έχουν οικογένειες που θα ζουν στα χωριά και θα πηγαίνουμε το Πάσχα. Αυτό είναι το όραμα που πρέπει να καλλιεργήσουμε. Λοιπόν, αν μου επιτρεπόταν να μιλήσω, προσευχή και νηστεία θα έλεγα, θα το έλεγα θεολογικά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανατραπεί το σύστημα παρά μόνο από την αλαζονία του και την ύβρη. Και θα ανατραπεί. Από αυτό, όχι από εμάς. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ξαναβρούμε ο καθένας τις ισορροπίες, τα κέντρα του και να μείνει σταθερός στις αξίες, να μην νιώθει ότι αν πει κάτι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως συνωμοσιολογικό από ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί, δεν έχει καμία συγκρότηση λόγου, σκέψης, οργάνωσης, όταν θα καθίσεις να τον βάλεις σε μια αναλυτική συζήτηση να το υποστηρίξει, διότι το σύστημα, εσείς, γιατί βγήκα σε εσάς, γιατί μου επιτρέψατε εκτές τη συζήτηση, μου λέτε θα έχετε το χρόνο να εκφραστείτε. Ποιο άλλος μέσον θα μου παρήχε τη δυνατότητα να εκφραστώ? Κανένα. Ελάχιστα ενδεχομένως. Και που δεν θα είχαν και την εμβέλεια τη δική σας. Οπότε σε 3 λεπτά που σε βγάζει στο κανάλι, ας πούμε, τι να προλάβεις να πεις για να γελάσουν μετά και να πούν «Α, εντάξει, συνωμοσιολόγος». Μάλιστα. Βγήκε ο Μελισσοκόμος και τον ρωτάγαν για την κόμη του. Για τα μαλλιά του. Μάλιστα, και τους επανέφερε ο άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ντρέπονται. Δηλαδή, όταν χαθεί η ντροπή, η ντροπή είναι εντροπία. Χάνεται δηλαδή, πάμε στην εντροπία, πάμε στη διάλυση των συστημάτων. Αυτό σημαίνει, σάπισμα σημαίνει αυτό. Κύριε Καχρημάνη, θα τα ξαναπούμε. Είναι προφανές και θα επιδιώξω να βρεθείτε και στο Ηράκλειο, γιατί εμένα μου αρέσει που οι άνθρωποι, που για μένα είναι και πιο ισορροπημένοι, δηλαδή γράφεται και καλλιεργείται τη γη. Προσέξτε, η απόλυτη ισορροπία για μένα αυτό. Το έχω ξαναπεί. Κάποιοι τσατίζονται. Και μένω σε χωριό. Μάλιστα. Έχει σημασία, κύριε Σαχίνια. Καλά κάνετε. Εγώ και το μένω λέτε. Μέσα σε χωριό, σε αγρόκτημα. Έχει σημασία. Καλά κάνετε. Τα τρία μου παιδιά και τα εγγόνια μου είναι μέσα στο χωράφι. Επειδή επιμένω, οι χειρονακτικές δουλειές είναι ισορροπημένες, θα τσατίζονται πολύ. Λοιπόν, και εδώ φάνηκε η ισορροπία και φάνηκε ότι ο πρωτογενής τομέας χτυπάει καρδιά του ακόμη στη χώρα. Μου λέει κάποιος, θέλω να το ρωτήσω έτσι από απορία, ο πανέμορφος, λέει, αργολικός κάμπος κρατά στα οποροκυπευτικά ή έχει πάρει την κάτω βόλτα? Ο πρώην πανέμορφος, παραγωγικός και δυναμικός αργολικός κάμπος είναι πλέον μια χέρσα γη. Έχουν καταστραφεί οι υδάτινοι πόροι, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει ελπίδα. Και ό,τι έχει μείνει είναι μια ανάμνηση, ας πούμε, από όλα αυτά τα πράγματα στις φωτογραφίες. Κύριε Καχρημάνη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την αναλυτική συνομιλία σήμερα, πρωί Τρίτης, 20 του μήνα, όπου στις 6.30 το απόγευμα συγκεντρώνεται ένα σημαντικό τμήμα συναδέλφων σας αγροτών. Είπαμε όμως ότι τα σπουδαία είναι από τη συγκέντρωση και μετά. Εκεί είναι το ενδιαφέρον και νομίζω ότι είστε από αυτούς που προσπαθούν να συμβάλλουν με τη δική του οπτική. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Να κλείσω μόνο προσθέτοντας τα δύο αιτήματα που ανέφερα για να τα επισημάνω, που πρέπει να είναι τα διαρκή αιτήματα και είναι θεσμικό συλλογικό όργανο των κατεπάγγελμα γεωργών και εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.